μονάδες του 421 του, του Ρωσικού Συντάγματος εκδίωξαν τις Ουκρανικές δυνάμεις που είχαν καταφέρει για μικρόχρονικό διάστημα να καταλάβουν το περιβόητο χωριό πια τη χάτκι και να το θέσουν εκ νέου υπό Ρωσικό έλεγχο. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να εκενώσουν τους τραυματίες τους αλλά δέχονται σφοδρά πυραπυροβολικού και αδυνατούν να πλησιάσουν. Αν κάποιος παρατηρήσει προσεκτικά το χάρτη του πεδίου των μαχών θα καταλάβει πως από την αρχή οι Ρώσοι είχαν στήσει παγίδα στους Ουκρανούς για να τους παραπλανήσουν ώστε να εισέλθουν μόνοι τους μέσα στο θύλακα θανάτου. Που έχουν δημιουργήσει με κεντρικό του σημείο το χωριό Πιατιχάτκι. Ένα χωριό το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη στρατηγική αξία καθώ οι κύριε γραμμέ άμυνα των Ρώσων βρίσκονται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από αυτό. Ήθελαν όμω οι Ουκρανοί να εμφανίσουν οπωσδήποτε μια επιτυχία, όσο μικρή και αν ήταν αυτή, για λόγου εξύψωση ηθικού και για να δοθεί και μια είδηση στα δυτικά μέσα. Δεν είναι καθόλου απίθανο το χωριό αυτό να αλλάξει κι άλλες φορές χέρια μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Πως οι Ουκρανοί έχουν υποστεί βαρύτατες απώλειες, χωρίς να έχουν καταφέρει τίποτα ουσιαστικό σε διάρκεια δύο εβδομάδων.